σας. Σήμερα είναι μια ηλιόλουστη μέρα και αν και βρισκόμαστε στη μέση του χειμώνα, εγώ συνεχίζω να σπέρνω. Σήμερα σπέρνω σκηνόπρασο. Το έχουμε ξαναδεί σε προηγούμενο βίντεο, το σκηνόπρασο. Είχα ξαναφυτέψει και λογικά θα έπρεπε να το έχω ακόμα. Δυστυχώς όμως είχα κάποια θέματα πέρυσι το καλοκαίρι, έλειψα αρκετά από το σπίτι, με αποτέλεσμα η έλλειψη νερού, το πότισμα που είναι σημαντικό για το σκηνόπρασο όπως και για άλλα λαχανικά, μου το κατέστρεψε. Οπότε ξεκινάω από την αρχή. Για να καλλιεργήσετε σκηνόπρασο θα πρέπει να το φυτέψετε είτε νωρίς την άνοιξη είτε αργά το φθινόπωρο, όσοι βρισκόσαστε σε πολύ πολύ ψυχρές περιοχές. Τώρα οι υπόλοιποι, στα υπόλοιπα μέρη, μπορείτε να το καλλιεργήσετε ακόμα και το χειμώνα, διότι το σκηνόπρασο επιβιώνει πάρα πολύ καλά το χειμώνα, είναι όπως το κρεμμύδι και το σκόρδο, ανήκει στην ίδια οικογένεια του κρεμμυδιού, οπότε, ή του πράσου, οπότε μπορείτε εύκολα να το καλλιεργήσετε. Εάν έχετε χιόνια, κάνετε την καλλιέργεια σε μικρά γλαστράκια, φυτεύοντας μερικούς σπόρους, και καλλιεργήστε το κάτω από μια βεράντα, έτσι ώστε όσο είναι μικρό και τρυφερό να μην το πειράξει το τυχόν χιόνι που θα έρθει. Δεν έχει πρόβλημα με τον αέρα, οπότε μπορείτε να το σπείρετε και να το βάλετε ακόμα και σε βορεινό μπαλκόνι και να έχετε πάντα φρέσκο αρωματικό που έχει, είναι η πιο ελαφριά εκδοχή του κρεμμυδιού. Συνοδεύει σάλτσες, σαλάτες όπως έχουμε πει. Και φυσικά θα ξαναδούμε πώς το μαζεύω και το φυλάω, και αυτό ξαναβγαίνει και ξαναβγαίνει. Δεν είναι δηλαδή να το σπείρετε μία φορά όπως το κρεμμύδι. Αυτό το κουρεύετε και ξαναβγαίνει. Οπότε έχετε όλο το χρόνο φρέσκο αρωματικό κρεμμυδιού. Επίσης να σας πω ότι το σκηνόπρασο βοηθάει πάρα πολύ εκείνους που έχουν αναιμία, οπότε ένα πολύτιμο βότανο για την κουζίνα σας. Έχω ετοιμάσει μία γλάστρα, ένα κοντέινερ, έχω δύο τέτοια, και μέσα σε αυτό θα σπείρω το σκηνόπρασο. Αυτά είναι τα σποράκια μου, αυτά μου φτάνουν για δύο γλάστρες, δεν θέλω παραπάνω γιατί βγαίνει πολύ πολύ πυκνό. Και αρχίζω να το σπέρνω στις γλάστρες. Όπως πάντα, ελαφριά με το σκαλιστήρι μου πιέζω να μπει μέσα, και φυσικά εάν δεν περιμένετε βροχές θα ποτίσετε λίγο ίσα ίσα για να κάτσει το χώμα και να φυτρώσει ο σπόρος. Αυτά για το σκηνόπρασο. Είναι η εποχή, μπορείτε να το φυτέψετε κι εσείς και να έχετε όλο το χρόνο, όπως σας είπα, φρέσκο σκηνόπρασο στις γλάστρες σας. Αρκούν ένα-δύο γλαστράκια, δεν θέλετε παραπάνω, γιατί θα δείτε στην πορεία ότι κουρεύοντάς το μαζεύουμε αρκετή ποσότητα, γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, και έτσι μπορούμε να προμηθευτούμε και να έχουμε και συγκατάψυξη για σε περίπτωση που μας χαλάσει, ώστε να ξανασπείρουμε. Δοκιμάστε λοιπόν το σκηνόπρασο, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε πότε ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Υπάρχει μια ομάδα στο Facebook όπου μπορούμε να μαζευτούμε για ερωτήσεις, απορίες, συζητήσεις και να ανεβάσουμε και τις φωτογραφίες από τους δικούς μας μικρούς κήπους ή μπαλκόνια ή οτιδήποτε άλλο θελήσετε, θα σας έχω το link από κάτω. Στο blog επίσης του καναλιού θα βρείτε πολύτιμες συμβουλές για φυτά, για λουλούδια, για ζώα. Βρίσκεται και αυτό από κάτω από το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε,
Γεια σας!